Με ιδιαίτερη προσοχή, μια απέσυ γυναίκα περνά πάνω από τα κλαδέματα που παρέμεναν για ημέρες στην οδό Φιλίππου και συγκεκριμένα στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλου. Στο ίδιο σημείο όμως κάποια συνείδητοι επιλέγουν για να πετούν και μερικά σκουπίδια. Βλέπετε μόλις σας, η εικόνα το λέει. Αυτά τα κλαδιά, ξέρετε πόσο είναι εκεί στην Αριστοτέλους. Ξέρετε πόσες μέρες έχουν κλαδέψει και ακόμη είναι εκεί. Κατά μήκος της οδού Φιλίππου, με κατεύθυνση προς την οδό Αγίας Σοφίας, για ημέρες, όπως λένε οι περίοικοι, υπήρχαν σωροί με κλαδέματα, κάνοντας δύσκολη τη μετακίνηση των περαστικών. Όποιος περνάει, βλέπει τα κλαδιά, πετάγει τα σκουπίδια. Έτσι, αν είναι καθαρό, το προσέχεις. Αν είναι όμως μέσα στην ακαταστασία, ρίχνεις και τα δικά σου από πάνω. Ωστόσο, εκτός από τα κλαδέματα, οι καταστηματάρχες εκφράζουν τα παράπονά τους ότι δεν γίνεται συχνά ο καθαρισμός του δρόμου, με αποτέλεσμα οι κάδοι να ξεχυλίζουν από σκουπίδια. Η πόλη είναι βρώμικη, δεν υπάρχει καθαριότητα. Ειδικά στην περιοχή μας έχουμε πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. 10 μέρες είχαν να περάσουν καθαριότητα. 10 μέρες. 10 μέρες. Επιλεκτική καθαριότητα. Να σου το πω έτσι. Όχι τόσο πολύ καλή. Γιατί το λέτε αυτό? Ναι, κάποτε καθημερινώς υπήρχαν άτομα τα οποία ερχόταν και καθαρίζανε. Τώρα δεν νομίζω. Περισσότερο κυνηγάνε τα αυτοκίνητα για να μπαρκάρουν, να ψωνίσουν στα αυτό παρά στην καθαριότητα. Δυστυχώς όμως και τα καλαθάκια στα πεζοδρόμια παραμένουν γεμάτα λίγα μέτρα πριν από τη ροτόντα. Σκουπίδι και κακό. Όλα τα κόπρανα των σκύλων έρχονται εδώ. Όπως βλέπετε και τα δέντρα έχουν πάρει μεγάλο ύψος, κλείνουν τα πάντα. Αυτή είναι η κατάσταση. Ανεξέλεγκτη όμως είναι η κατάσταση και σε ένα μπλε κάδο με πλαστικά, χαρτόνια και ξύλα. Κοιτάξτε τα πεζοδρόμια, ρίξτε μια ματιά. Κοιτάξτε τα δέντρα τα παλιά, τα έχουν παρατήσει εδώ και ένα χρόνο. Θέλει πολλή δουλειά. Οι εικόνες αυτές σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης αποδεικνύουν ότι απαιτούνται αρκετές προσπάθειες για τον καθαρισμό του συγκεκριμένου δρόμου.